Εστία πατερικών μελετών. Ορίσματα της ημερίδας ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα. 31 Μαρτίου 2011. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη διδασκαλία, ο άνθρωπος οικειοθελώς έχασε το θεόσδοτο δώρο της ελευθερίας που απελάμβανε εντός του παραδείσου, όμως σαρκωθείς ο λόγος του Θεού κατέχεται επί γης και ξαναχαρίζει το δώρο του στον πεσόντα άνθρωπο. Στα δημοκρατικά πολιτεύματα που έχουν δεχθεί την επίδραση της χριστιανικής ελευθερίας, ο άνθρωπος απολαμβάνει έστω και μερικώς την τιμή που του αξίζει ως εικόνος Θεού που πορεύεται προς το καθομοίωση. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα μορφή παγκοσμίου διακυβερνήσεως, της νέας τάξεως πραγμάτων και της παγκόσμιας κυριαρχίας της νέας εποχής. Το προσχέδιο νόμου ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως, η οποία έχει τις απαρχές της στη συνθήκη Σέγγεν και φτάνει ως την Κάρτα του Πολίτη, θεσμοθετεί θεωρητικά, νομικά, με τον νόμο περί ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως και κοινωνικά, πρακτικά, με την Κάρτα του Πολίτη, τη διαστροφή της χριστιανικής αντιλήψεως περί της ελευθερίας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θεωρείται απριόρι ύποπτος, υποβιβάζεται στο επίπεδο του ζωικού βιολογικού όντος που διακατέχεται από τα πάθη που τον κρατούν μακριά από την ελευθερία, θεωρείται ένας αριθμός, εξάρτημα του παγκοσμίου κράτους που ελέγχεται από τους γνωστούς αγνώστους εξουσιαστές και όχι ως πρόσωπο που διαφεντεύεται από τον Πανάγαθο Θεό. Δεύτερον, πολλές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου περί ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως και του άρθρου 153 του νόμου περί ΆΜΚΑ είναι αντισυνταγματικές, καθώς κατάφορα παραβιάζονται το άρθρο 9α του Ελληνικού Συντάγματος που απαγορεύει τη λήψη, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων. Παραβιάζονται επίσης και άλλες διατάξεις του Συντάγματος, αλλά και της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την προστασία της προσωπικότητος, του ασύλου, της ιδιωτικής ζωής κλπ. Γι' αυτό το Σύνταγμα και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως όπλα για την προστασία ελευθεριών του ανθρώπου. Τρίτον, οι κυβερνώντες πολύ έντεγνα παρουσιάζουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δηλαδή την ηλεκτρονική λειτουργία της διοίκησης, η οποία χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό ή ψηφιακό τρόπο διεκπεραίωσης πάσης φύσεως υπηρεσιών για τους πολίτες της, ως την καλύτερη λύση για την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας μέσω της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας. Εξετάζοντας από τεχνολογική σκοπιάς την υλοποίησή της που άλλα κράτη έχουν ήδη χρησιμοποιήσει, καταδεικνύεται πως οδηγούμαστε σε μια μηχανογραφημένη δικτατορία άνευ ιστορικού προηγουμένου, στην απροπροσωποποίηση και αριθμοποίηση των ιδίων των πολιτών που το κράτος εξυπηρετεί μέσω της αλόγιστης καταγραφής πάσης φύσεως προσωπικών στοιχείων σε βάσεις δεδομένων που θα διαμοιράζονται διακρατικά για λόγους ασφαλείας. Τέταρτον, από την κυβέρνηση έχουν ανακοινωθεί οι κρίκοι της ηλεκτρονικής αλυσίδας με την έκδοση ποικίλων ηλεκτρονικών καρτών, όπως παραδείγματος χάρη κάρτας αγορών, φοροκάρτα, κάρτας εργαζομένων, κάρτας υγείας, δημότη, μετανάστη και κυρίως της κάρτας πολίτη. Η προσπάθεια επιβολής της ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως σε όλο τον κόσμο, έχει δημιουργήσει σε πολλές χώρες της Ευρώπης και σε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και στη Ρωσία σφοδρές αντιδράσεις. Οι δικές μας αντιρρήσεις σχετικά με την ασημαντότητα ή επικινδυνότητα της κάρτας συμπυκνώνονται στα εξής. Δεν είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτησή μας από το δημόσιο. Μπορούμε και με το τωρινό δελτίο ταυτότητος να εξυπηρετηθούμε αν οργανωθεί το δημόσιο. Αποδεδειγμένα, όλες οι βάσεις δεδομένων Υπουργείων, Υπηρεσιών, Τραπεζών, Εταιριών είναι διάκριτες από τη δράση των hackers. Ακόμη και οι ίδιοι οι διαχειριστές των βάσεων πολλές φορές είναι υπεύθυνοι για τη διαρροή αθωρήτων πληροφοριών. Η καταγραφή των προσωπικών δεδομένων έχει ολέθριες συνέπειες για την προσωπική ζωή και την κοινωνική ανέλυξη του ανθρώπου. Η ανάκτηση δεδομένων του παρελθόντος μπορεί να τον εμποδίσει να προοδεύσει, να τον απομονώσει και να τον κάνει να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του σύμφωνα με τις επιθυμίες των εξουσιαστών. Με τη χρήση ενός ενιαίου κωδικού αριθμού διασυνδέονται όλα τα αρχεία και η μέχρι τώρα μερική και παράνομη παρακολούθηση γίνεται καθολική και νόμιμη. Τέλος, δεν είναι ευκαταφρόνητη για τη σημερινή τραγική συγκυρία και η υπερβολική δαπάνη για την έκδοση των καρτών. Η εφιαλτική κατάσταση που δημιουργείται στην ελληνική κοινωνία από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ειδικά από την υποέκδοση κάρτα του πολίτη επιβάλλει πρώτον, τη γνώση και εκ καρδίας αποδοχή της ορθοδόξου διδασκαλίας ότι το αυτεξούσιο και εν γέννη η ελευθερία του ανθρώπου είναι θείο δώρο. Δεύτερον, την ενημέρωσή μας και την συνειδητοποίηση του κινδύνου απειλής της ελευθερίας που μεθοδεύει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση με την έκδοση της κάρτας του πολίτη. Τρίτον, την απόφασή μας ως πολίτες και ορθόδοξοι χριστιανοί να αντισταθούμε στην επιβολή της κάρτας. Αυτή την απόφαση πρέπει να την κάνουμε πράξη με πρώτον την παράκληση προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος να τοποθετηθεί επιγόντως κατά της ηλεκτρονικής τυραννίας όπως και παλαιότερα. Δεύτερον, ποικίλες παραστάσεις και αιτήματα προς τις αρχές της πολιτείας. Τρίτον, την προσφυγή μας στη δικαιοσύνη, ελληνική και ευρωπαϊκή, με σκοπό την προστασία των ελευθεριών και των δικαιωμάτων μας. Τέταρτον, τη διαρκή συντήρηση του θέματος στην επικαιρότητα. Πέμπτον, την ενημέρωση των συμπολιτών μας με συζητήσεις με το διαδίκτυο, με έντυπα, ομιλίες και ημερίδες. Έκτον, την εξάπλωση δικτύου ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα. Έβδομον, τη συλλογή υπογραφών κατά της κάρτας πολίτη, την οποία συνεχίζει η πρωτοβουλία Εκκλησιών Ορθόδοξης Συνείδησης ΠΡΑΟΣ και έχει φτάσει στις 60.000 υπογραφές. Όγδον, την άρνηση παραλαβής της κάρτας αν εκδοθεί και την σταθερή μας απόφαση να δεχτούμε οποιασδήποτε συνέπειες. Τέλος, πιστεύουμε ότι η αποτροπή του όπλου της νέας τάξης πραγμάτων της κάρτας πολίτη μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια του Τριαδικού Θεού. Από αυτόν πρέπει να αντλούμε δύναμη και χάρη σε αυτόν μας τον αγώνα. Αγαπητοί Ελευθεροί, και εδώ τελειώσαμε. Καλή σας. Η Εστία Κατερικών Μελετών θέλει να ευχαριστήσει την κυρία Αρικά Εθωματάκη, η κοσμήτερα της Προσωπικής Σχολής, για την προσφορά της αυτού του χώρου. Θα την προσφέρει έναν τόμο που περιέχει φωτογραφίες και πληροφορίες της Ιεράς Προσωπικής Συνάδελφης.